δεν έχω αυταπάτες. Είμαι αρκετά έμπειρος στην πολιτική να ξέρω ότι οι κυβερνήσεις έχουν συχνά ένα μήνα του μέλη τους. Ο σκοπός μας είναι ο μήνας να γίνει τετραετία του μέλη τους. Να είμαστε μια εξαίρεση από τον κανόνα, και πιστεύω ότι δεν θα βρείτε πολλές κυβερνήσεις που να ξεκίνησαν τόσο καλά προετοιμασμένες και να παρήγαγαν έργο τόσο γρήγορα. Αυτό μας πιστώνουν οι πολίτες. Πρωτίστως, και γι' αυτό νομίζω ότι η κυβέρνηση ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Διότι μπορεί να πήραμε 40%, αλλά υπήρχαν συμπολίτες μας, και το αναγνωρίζω απόλυτα αυτό, που μας ψήφισαν με μια σχετική καχυποψία, ως το λιγότερο κακό. Και υπήρχαν και πολλοί συμπολίτες μας που σκέφτηκαν να μας ψηφίσουν και δεν μας ψήφισαν τελικά. Και αν με χαροποιεί κάτι, είναι ότι συναντώ ανθρώπους οι οποίοι μου λένε αυτό, ότι αν ήξερα τι έχετε κάνει, ενδεχομένως να σας ψήφιζα. Αλλά για μένα το ζητούμε να διατηρήσουμε αυτούς τους καλούς ρυθμούς. Αυτό το momentum. Το momentum, ξέρετε, δεν είναι κάτι που έρχεται θεόσταλτο. Το momentum είναι καλή προετοιμασία. Αν έχουμε μια καλή δυναμική, σε αυτό οφείλεται. Και σας διαβεβαιώνω ότι όλοι και οι υπουργοί μου ξέρουν ότι δεν πρόκειται να πατήσω φρένο. Το πόδι θα είναι στον γκάζι και θα τρέχουμε γρήγορα, γιατί η κοινωνία έχει απαιτήσεις και τα προβλήματα είναι πολλά και πρέπει να τα λύσουμε. Θα είμαστε πολύ ειλικρινείς και λάθη θα γίνουν, το είπα και χθες εξάλλου, και κάθε χρόνο θα βρισκόμαστε εδώ να κάνουμε απολογισμό. Και βέβαια το σύστημα της δημοκρατικής λογοδοσίας λειτουργεί. Η ώρα του Πρωθυπουργού θα λειτουργήσει στη Βουλή για να μας δοθεί η δυνατότητα να μπορούμε να συζητούμε και εκείνο βουλευτικά και να απαντώ σε ερωτήσεις βουλευτών. Αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω στον εαυτό μου οποιονδήποτε εφησυχασμό, αλαζονία, υπερβολική ικανοποίηση από δημοσκοπήσεις οι οποίες σήμερα είναι καλές και αύριο μπορεί να είναι λιγότερο καλές, γιατί αυτή είναι η φύση της πολιτικής. Έχει σημασία όμως, δεν λέει τυχαία ο σοφός ελληνικός λαός, ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Πρέπει να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της ύφεσης και της μιζέριας και της εσωστρέφειας στην οικονομία. Πάνω σε αυτό στηρίζονται όλα. Και αυτό απαιτούσε να κινηθούμε πολύ γρήγορα και να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Αν πετύχουμε αυτόν τον στόχο, τότε θα έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας. Θυμίζω ότι εκλεγήκαμε με τρεις βασικές δεσμεύσεις. Να μειώσουμε τους φόρους, να φέρουμε επενδύσεις για να δημιουργήσουμε νέες δουλειές και να κάνουμε τους Έλληνες να σταθούν ασφαλείς. Αυτές ήταν οι τρεις κεντρικές μας δεσμεύσεις. Και πιστεύω ότι κινούμαστε γρήγορα να υλοποιήσουμε και τις τρεις.